Τι κάνετε, παιδιά! Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του vlog Cringe μας! You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. Are you sure about that? What? What, τι, δεν σας άρεσε το intro, ε, δεν ήταν τέλειο, έλα, πείτε, ήταν τέλειο, πείτε το, περιμένω τώρα, ναι, κάτσε σχόλια, περιμένω το, θα είναι ωραίο, αλλά τελικά, cringe! Λοιπόν, το ξεπερνάμε αυτό, γιατί θέλω να σας πω αυτό που ήδη βλέπετε, παιδιά, αυτό δεν θα είναι ένα απλό vlog μας, θα είναι ένα insta cringe μας! Όπα! Επίσης κάποιος κακόβουλος εκεί πέρα έξω θα μπορούσε να πει πως αυτό είναι ένα insta cringe κουτζο vlog μας. Γιατί όπως ξέρουμε πήγα και έσπασα το πόδι μου. Και τώρα δεν μπορώ να βγω έξω. Το έσπασα 3 ημέρες πριν το vlog μας. Γιατί αλλά δεν θα αφήσω παιδιά αυτό να μου καθορίσει την πορεία του vlog μας. Αυτό θα γίνει. Αλλά ναι, θα σκεφτώ πράγματα να κάνουμε εδώ πέρα στο σπίτι για κάτι μέρες μέχρι να βγάλω το γύψο. Επίσης, για να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα που ίσως μερικοί από σας σκέφτεστε, άμα δεν έχετε ξαναδεί insta vlog μου, μία φορά το έχω κάνει. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι αυτά τώρα που βλέπετε, πολύ λίγα ανεβαίνουν στο Instagram μου. Οπότε, άμα θέλετε να τα βλέπετε πριν από εδώ πέρα, να πάτε να με κάνετε follow στο Instagram. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν ανεβαίνουν όλα αυτά τώρα που βλέπετε τα πλάνα, αλλά ανεβαίνουν μερικά. Οπότε, άμα πας και με κάνεις follow στο Instagram, θα ξέρεις μερικά πράγματα πριν τα μάθουν οι άλλοι. Είδες εδώ, Easy Purple λέγομαι, και στις δύο πλευρές λέει το όνομά μου. Λοιπόν, έχοντας πει αυτό, στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε μερικά πράγματα, αλλά πριν πάμε να δούμε τι κάνει η Άννα. Η Άννα ξεκίνησε, κοιτάξτε τι πατέντες κάνει, κοιτάξτε που βάζετε κάμερα. Είσαι χαζή, Άννα, χαζή, χαζή, Άννα, χαζή. Γεια σας, είμαι η Άννα και είμαι χαζούλα και μόλις καίονται τα χυλάκια μου, είμαι χοντρούλα. Και συνεχίζω να κάνω βλακίες γιατί είμαι η Άννα και fuck my life. Ήζη είσαι χαζός. Θα κάνω ένα πλάνο που θα κάθομαι και θα κάνω editing. Γιατί είμαι χαζούλα. Δεν μπορεί αν η Ανούλα δεν τα κάνεις κατά. Ανούλα, τι είναι αυτά τα πράγματα? Θες να φας? Oh, τι κάνεις? Βλογκάρα και κάνω τέτοια. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Βρε κολοπέδο. Καλά, όση ώρα η Άννα κάνει το φαΐ, εγώ θα φάω λίγα δημιουργιακά. Φοντρέ. Είμαι σίγουρος ότι δεν το κάνω μόνο εγώ, οπότε είμαστε κι άλλοι χοντροί. Πείτε μου ρε παιδιά, δεν το κάνετε κι εσείς καμιά φορά, ε? Πείτε, γράψτε μου κάτω, λοιπόν, όποιος μου γράψει ναι, κερδίζει ένα λουκουμάκι. Γιάμι, 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 τα κρεμμύδια τι τα θες όμως, ναι Άννα? Για σένα. Κρεμμυδόσπα θα κάνεις να πούμε. Ναι. Κοίτα ρε. Άννα, λοιπόν, να πάτε παιδιά στα βίντεο της και να τις κάνετε αυτό εδώ πέρα το σχόλιο, γρήγορα, γρήγορα, τώρα να πάτε. Θα τις χαλάσουμε το vlog μας. Ωχ, παιδιά, έγινε καλά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έγινε, έφαγα strike. Γιατί το YouTube νομίζει ότι το να πίνεις κάτουρα είναι, δεν ξέρω, σεξουαλικό περιεχόμενο τι έχει. Κοιτάξτε εδώ πέρα παιδιά, μια selfie. Και by the way, ναι, τώρα μόλις κατάλαβα ότι αν δεν έχετε δει το χθεσινό βίντεο που ανέβασα, θα νομίζετε, ναι. Όχι, αλήθεια παιδιά, ήπια τα κατουρά μου. Άμα δεν έχετε πάει να δει το βίντεο, να πάτε να το δείτε. Σας το αφήσω και κάρτα και κάτω στην περιγραφή. Ιου. Και ναι παιδιά, μου στείλανε και φίλοι μου προσωπικοί και μου είπανε δεν το πιστεύω ότι ήπιες τα δικά σου κάτουρα. Πες μου ότι ήταν κανένας χυμός. Ναι παιδιά, ήταν τα δικά μου κάτουρα. Ας δεν τα ήπια, ήπια τα λίγο, ήταν... Ναι, τα δικά μου. Ειδικά τώρα παιδιά, περιμένω μερικούς youtubers να πάνε να κάνουν βίντεο για το πόσο χάλια είμαι που πίνω τα κατουρά μου ξέρω εγώ σε βίντεο και πόσο clickbait και δεν ξέρω και εγώ τι. Περιμένω. Το ακούσα εδώ.
Κουβάκι, τι θες εδώ? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, φύγε από εδώ πέρα. Θα μου χαλάσει εμένα το Christmas μου. Christmas. Σταμάτα! Ζή, χοντρέ, χοντρέ. Τέλος πάντων, ποιο είναι το point σου? Γιατί είσαι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορείς να μας εξηγήσεις όλους? Και εδώ πέρα τα παιδιά που κοιτάνε. Ε, τι φάση, πες το, τι είναι? Κάσε ρε μαλάκα, δεν φτάνει που μας γάμισες να πούμε, μας γονάτισες, μας έσπασες το πόδι, μιλάς κιόλας ρε, χοντρέ, χοντρέ, χοντρέ. Ένα από αυτά τα δύο πόδια είναι πρισμένο, πλάκα κάνω, μας έβαλε το γύψο ο μαλάκας. Αυτό εδώ, το βρήκατε, μπράβο, κερδίσετε ένα dislike, μαλάκες. Αλλά είσαι σοβαρός, λες και το ήθελα φιλαράκι, sorry, sorry κιόλας. Γιατί κάνω... γίνομαι σαν και σένα. Κλαίγεσαι για τα πάντα, μαλάκα. Oh shit, τι έγινε? Έφαγες γαμημένο strike? Τα views σου και τα λεφτά σου που θα πάνε τώρα, μαλάκα? Τι φάση ρε φιλαράκι, δηλαδή όλα νομίζω ότι γίνονται για τα λεφτά, ας πούμε, και whatever. Okay, ναι ρε φίλε, τα views κομπλέ, why not? Αλλά η φάση είναι ότι εμένα μου άρεσε αυτό το βίντεο ρε φιλαράκι, εγώ το σκέφτηκα. Εγώ, ποιο είναι το πρόβλημα σου? Εδώ τώρα εγώ, μαλάκα που έκανα YouTube κανάλι, τι θα λες, μαλάκα, που θα σε περάσω στους subscribers? Θα σε περάσω στους subscribers, μαλάκα, μοβάκι, μοβάκι, ισχύαν, motherfucker. Okay, ναι, cool. Ας πάνε ρε φίλε να κάνουνε. Γιατί μου το λες? Βάλε το κανάλι μου ρε μαλάκα να κάνω subscribe. Ούτε καν. Όχι, ξέχνα το. Βάλε το. Όχι. Ρε μαλάκα. Ούτε καν. Δεν παίρνεις subscribe από μένα. Okay, μουβάκι. Ψάχτε μουβάκι. Θα με βρείτε, παιδιά. Subscribe. Λοιπόν, τέλος πάντων, φεύγω εγώ. Μαλάκα, αγαμίσου. Subscribe. Subscribe. Μαλάκα, φεύγω για. Στο διάλειμμα. Οκ. Sorry για αυτό, παιδιά. Δεν θα ξαναγίνει. Άννα, φέρνεις φαγάκι πάλι? Ναι. Παιδιά, από τα stories πριν έχουν περάσει αρκετές ώρες. Οπότε θα ξαναφάμε. Ή θα ξαναφάω. Η Άννα πρώτη φορά θα μου τα φάει. Χοντρός είμαι, ρε φίλε. Άννα, σου επιτρέπω να έρθεις. Κάτσε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ού! Κατολέκτες! Με λικαλικάκια και μαγιονέζα. What? Εσύ τα κάνεις αυτά τα πράγματα? Ναι. Κατεψυγμένα είναι, ρε. Ναι. Αγαλά, νοικοκυρά. AJ Styles. Η κακιά η νοσηλεύτρια είναι έτοιμη να μου κάνει ένεση. Δεν είμαι κακιά και θα κάνω μια πολύ ωραία ένεση. Για κοίτα την ένεση, κοίτα πως την κοιτάς. Λες και είναι το λουκουμάκι που θα με πονέσεις. Βλακεία, κοίτα εδώ ρε που... κοίτα εδώ, ouch! Παιδιά, έχω τρελή φοβία στις βελόνες. Ναι, 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 περίμενε. Περίμενε λίγο. Easy. Να το δείξω τα παιδιά, είχα ένα idea, ας πούμε. Καταρχάς πόσο ήρθα θα μας πάρει. Θα βγάλει αίμα? Όχι. Τι θα βγάλει? Τίποτα δεν θα βγάλει. Να δείξω τους κοιλιακούς μου? Δείξτε. Να, δείτε παιδιά, δείτε. Περίμενε. Έλα Ιζή. Έλα, ήρεμα. Ήρεμα θα το κάνω, πάρ' τα χέρια σου. Καλά, μισό λεπτό. Ιζή. Περίμενε. Τελείωνα. Φοβάμαι, περίμενε λίγο. Είσαι έτοιμη, Άννα? Εγώ είμαι έτοιμη. Oh my god. Θα πεθάνω. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Έλα, ξέρω. Πάμε. Ανάσα. Πόνεσες? Παιδιά, πρέπει να πούμε ότι έχω πολύ μεγάλη φοβία και ότι την άλλη φορά που μου την έκανε πήρε μια ώρα. Άννα, θες να τους εξηγήσουμε λίγο πόσο μεγάλη φοβία έχω? Όχι, δεν μπορείς να το εξηγήσεις αυτό το πράγμα. Νομίζω παραπάνω από μια ώρα πριν την άλλη φορά. Νομίζω ότι αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση μου, απλά θα σου έκαιγε το κεφάλι. Πάμε, παιδιά, λοιπόν. Το κύριο θέμα αυτού εδώ πέρα τώρα του cringe μας, vlog μας, όπως θέλετε το πείτε, είναι αυτό που είδατε και στο τίτλο. Θα σας πω, παιδιά, τι θέλω να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, πριν σας πω όμως τα δικά μου πράγματα, τι θέλω να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης, θέλω να μου γράψετε εσείς, παιδιά, κάτω στα σχόλια. Ναι, το ξέρω ότι μπορεί να σας ακούγεται, έλα ρε, είσαι, δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Αλλά όχι, παιδιά, θέλω να μου πείτε αλήθεια. Για γράφτε. Εντάξει, το γράψατε? Γρήγορα, πατήσατε και το like. Πρέπει να σας το λέω εγώ. Λοιπόν, οκ. Λοιπόν, τι θέλω να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης? Λοιπόν.
Λοιπόν, ο Άγιος Βασίλης, παιδιά, το μόνο πράγμα που θέλω να μου φέρει είναι καλούς ανθρώπους στη ζωή μου, βρε παιδιά. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Νομίζω είναι από τα πιο πολυτιμότερα έτσι πράγματα να είσαι τυχερός, γιατί είναι θέμα τύχης, παιδιά. Ναι. Και θα έλεγα ότι δεν είμαι πάρα πολύ τυχερός. Δεν έχω φίλους. Τώρα όμως, πέρα από την πλάκα, ρε παιδάκι μου, και έτσι όπως το λέω, όντως, like, δεν έχω φίλους. Γιατί, άμα το σκεφτείς και λίγο έτσι πιο επιφανειακά, ρε παιδάκι μου, πες ότι ο Άγιος Βασίλης σου στέλνει ένα PlayStation, να πούμε. Άμα δεν έχεις φίλους να παίξεις μαζί, ναι, θα παίξεις online. Αλλά καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, το point. Άννα. Ναι. Για πες. Τι να πω. Εσύ τι θες να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης? Φάει και με το μακάρονα. Χοντρή. Χοντρή. Επίσης, ο Άγιος Βασίλης θέλω να μου φέρει μία κοπέλα που να μην είναι χοντρή. Να μην είσαι και εσύ χοντρός τότε. Επίσης, θέλω να μου φέρει πίσω το πόδι μου. Γαμώ την τρέλα μου μέσα. Σκάτα. Επίσης, και ένα PlayStation 4 θα με χάλαγε. Και μία 5D Mark IV. Και μη... Easy, συγκεντρώσου. Όχι. Επίσης, κάνω ταξιδάκι, έτσι κάνω εισιτηρίο, τίποτα. Κάνω ξενοδοχείο να μου κλείσει, δεν με πείραζε πάρα πολύ. Όχι, άτεσπα. Λοιπόν, Άγιε Βασίλη, δεν ξέρω που είσαι. Ελπίζω να τα άκουσες. Όχι ότι τα θέλω, αλλά επίσης, μόλις ανέβηκε, παιδιά, σήμερα βίντεο στο gaming κανάλι. Άμα δεν είστε εγγεγραμμένοι, άμα δεν το έχετε δει το βίντεο, που οι περισσότεροι δεν το έχετε δει το βίντεο, είμαι σίγουρος, να πάτε μετά από αυτό το βίντεο να το δείτε. Εντάξει, αυτό. Επίσης, για όσους δεν έχετε δει την ανακοίνωση, την Κυριακή ξεκινάει το Famous. Θα υπάρχει, ναι, κάθε εβδομάδα θα έχουμε 4 βίντεο και ξεκινάει από την Κυριακή. Λοιπόν, τι λέγαμε? Α, ναι, λοιπόν, παιδιά, πιστεύω στον Άγιο Βασίλη. Εγώ, παιδιά, πιστεύω στον Άγιο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης είναι ο Βασίλης, δεν είναι από την πολυκατοικία. Ανά! Ναι, αυτό δεν είναι ο Κατάς Βασίλειος. Ναι, αυτός. Άννα, πρέπει να κάνεις ένα πριγίνι διάσημη για τον Άγιο Βασίλη στο Famous. Ίσως και να έχω κάνει. Τι spoilers είναι αυτά, παιδιά? Μόνο στο cringe μας του Easy Purple θα το δείτε. Που αισθάνομαι σαν ανάπηρος, ρε παιδιά. Όχι ότι τίποτα, μην παρεξηγήσετε. Ό,τι και να το παρεξηγείτε. Αλλά κάθομαι εδώ, ρε γάμο, το όλη ώρα. Ήθελα να πάω σε άγρια βουνά, σε λαγκάδια, σε... Τώρα δεν μπορώ όμως να πάω πουθενά. Σας το είπα εγώ. Σας το είπα. Γι' αυτό είχα βγάλει βίντεο και σας ρώτησα αν θέλετε να κάνω το vlog μας. Και είπατε ναι. Πάτε τα τώρα, μαλάκες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Δεν μπορεί να βαριέσαι. Χαμό τύπου. Πώς είδατε, παιδιά, χθες το χθεσινό βίντεο? Χθες. Ναι, πώς είδατε, παιδιά, το χθεσινό βίντεο που πίνω τα κατουρά μου? Τι θα γίνει, παιδιά, με εμένα? Έχω πάρα πολλή ενέργεια μέσα μου. Δηλαδή, I cannot handle myself. I cannot. Τι να κάνω, ρε Άννα, πες μου τίποτα. Τίποτα. Easy, σκάσε και σκέψου κάτι να κάνεις για να ψυχαγωγείς το κοινό σου. Θα σας αφήνω λίγο, παιδιά, πάω να πιω λίγο κάτουρα. Τι λύθη ιδέα αυτή, γιατί να το σκεφτώ, ας πούμε? Ποιος την έχει σκεφτεί την ιδέα? Κανένας, παιδιά. Πάω στο χειμώ ότι κανένας σε αυτό το πλάνο δεν έχει σκεφτεί να κάνει βίντεο να πιει κάτουρά του, ας πούμε. Και να μην το πιστεύει και κανένας, και όλοι να πιστεύουν ότι πίνει χυμό. Τι μαλάκας, ποιος σκέφτηκε? Μόνο εγώ, φίλε, μόνο εγώ. Κλάψω λίγο δίπλα στο τρίποδό μου. Άω, μην με χτυπάς, ούτε εσύ δεν με θες. Αϊ, χαμής. Με χτυπάει η Άννα, με χτυπάει το τρίποδο. Τι άλλο επιφυλάσσει αυτή η ζωή για εμένα? Και περιμένω εδώ να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχω ταλέντο. Περιμένω εδώ, περιμένω.
Ναι, γεια σας, είστε ο Easy Purple. Ναι, γεια σου, τι κάνετε παιδιά. Φιλαράκι, έχουμε δει ότι είσαι πολύ μεγάλα νούμερα. Ναι. Είσαι μαλάτας. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω να ψυχαγωγήσω το κοινό μου, το κοινό μου. Είμαι κούτσαυλος και δεν μπορώ ούτε να κουνηθώ. Fuck my life. Σκέφτηκα κάτι. Λοιπόν, θα πάρω το πατερίτσα και θα πειράζω την Άννα. Λοιπόν. Okay. What do you want? Θέλω να παίξουμε. Δεν θέλω. Πρέπει να παίξουμε λίγο. Πόσο βαριέσαι, Easy? Πάρτο να... Η πρώτη φορά απέτυχε. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη. Easy. Κάτι, σπίτι σου. Όχι. Easy. Αυτό. Μαλακία. Okay, μαλακία μου. Το παραδέχομαι. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Πείτε μου τίποτα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω. Θα θαρρύνεις αυτό το vlog. Είναι μαλακία. Πείτε μου. Είναι μαλακία. Εγώ σας το είπα. Σας το είπα. Ωραία, ναι, λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog, παιδιά. Oh my god. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ειλικρινά τη γνώμη σου και να μου πείτε πράγματα που θέλετε να κάνω τις υπόλοιπες μέρες που θα έχω γύψω και δεν θα μπορώ να βγω έξω. Πείτε μου ρε, πείτε μου τίποτα. Για εσάς που σας αρέσουν τα gaming video, να πάτε στο gaming κανάλι μου, ανέβηκε gaming video σήμερα. Για όσους δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό ή δεν σας έφτασε, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι αύριο να κάνω... αντίδραση σε hate comments. Because why not? Why not? Why not? Τι λέτε, θέλετε να αντιδράσω σε hate comments. Επίσης, λόγω του strike, θέλω να σε ενημερώσω ότι δεν μπορώ να κάνω live streams. Μου το απαγόρευσε το YouTube, με έβαλε σε τιμωρία και δεν μπορώ. Γαμώτη που... Ναι, αυτά ελπίζω αύριο να μην έρθει από εδώ πέρα το μουβάκι και μου σπάσει τα νεύρα. Μαλακία. Μια μουβ χλαπάτσα είναι. Και χοντρή χλαπάτσα. Μια μαλακία είναι. Τέλος πάντων, πείτε μου και εσείς παιδιά τι γνώμη για το μουβάκι. Έχετε την ίδια με μένα. Δεν είναι μια χοντρή μου χλαπάτσα. Απλά δεν θέλω να μην το ξαναδείτε ποτέ στη ζωή σας. Δηλαδή, έσχος. Τέλος πάντων, ναι, αυτά. Ελπίζω ειλικρινά να σας άρεσε στο λίγο αυτό το cringe μας. Το insta cringe μας. Και μέχρι το επόμενο, σας φιλώ. Peace and move. Are you sure about that?